Τι ωραίο τραγούδι. Πολύ. Αυτό το τραγούδι το είχε ο Αντένα στην καμπάνια του, τότε που μας κόψανε το Sunday Live. Αχ, τρόμαξε. Ήταν εκείνη η χρονιά. Α, εμείς τρώνουμε πια τα χαλιά, έχει παγώσει ο καιρός στα μελίσια. Έτσι ρε, έτσι, παραγωγάρα ρε, παραγωγάρα. Και ο άλλος τάχνης, δεν μπορώ άλλο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πώς το επιτρέπει το Εσούρου. Νικό, κάπαμε σήμερα και παπάκι Τζιμέλη, την ελεκόν προσωπική ιστορία, κινητό, όνομα, όνυμο και μια τελευταία φωτογραφία της Βάνιας πριν την πρεμιέρα, βραβευμένης. Και μπορεί να σας βγάλουμε στον αέρα και να μην βοηθήσουμε καθόλου. Εγώ μιλάω και διάφορα κολαράκια δεξιά και αριστερά. Πολύ ωραίο το πλάνο. Νίκο, εντάξει είστε. Ναι. Εντάξει, στρώνει ο ξάδερφος. Ο δεσμευμένος ξάδερφος και τα νέα είναι βροχή. Πολύ ωραία. Νικόλα. Ναι. Νικόλα. Ναι. Όχι, δεν είναι, ψάχνω τον πλάνο. Είμαι να σκάσω. Ήμουν σε γνωστή αλυσίδα με επιπλά. Δεν έγραψε γνωστή αλυσίδα έπιπλα. Και εκεί που κοίταζα ωραιότατα έπιπλα, είδα τον πρώην μου με την κοπέλα του. Εντάξει. Η οποία είναι έγκυος. Και εγώ, μπράβο, πολύ δυνατός ο πρώην. Και εγώ, Νίκο, μετά από αυτόν δεν έχω στεριώσει με αυτόν, με άνθρωπο. Να σημειωθεί, σημειώστε το. Ότι αυτός με χώρισε γιατί εγώ του ζητούσα να προχωρήσουμε λιγάκι μένοντας... Είμαι να σκάσω, Νίκο μου, είμαι ακόμα τον σκέφτομαι. Τι ακόμα τον σκέφτομαι, ο άλλος κοντεύει να φύγει το παιδί στο πανεπιστήμιο, ξεκόλα. Κοίταξε τώρα, εδώ πέρα καταλαβαίνετε ποιο περιστατικό έχει συμβεί. Εδώ υπάρχει μία ενόχληση, γιατί επειδή ζητούσε πάρα πολύ να προχωρήσουν και να, ο άλλος, και προχώρησε λοιπόν με μία άλλη που είναι και έξω. Δεν πειράζει, τον σκέφτομαι ακόμα, δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί πόσο καιρό είναι με την άλλη που προχωρήσανε και ξαφνικά είναι και έγκυος. Έχει αφήσει πολύ καιρό. Αν δεν έχει στείλει ένα μήνυμα, αν δεν έχει κάνει κάτι. Προχώρα στη ζωή σου, πάρε το ωραίο το έπιπλο, δες το και φύγε από τον τρίτο. Μπράβο, όλο συμβουλή. Νικόλα, σως. Τι. Κάναμε καλό μεσημεράκι. Τι όμορφο, τέλειο. Και με είπε με το όνομα της πρώην του. Ω, τώρα είναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Χωρίζω ή απλά του πάω το σπίτι. Είναι από τις φορές που θα προτείνω σπάσιμο σπιτιού. Γιατί νιώθω ότι υπάρχει ένταση. Σπάστε. Σπάστε. Εγώ δεν ξέρω πια. Σπάει ο κόσμος. Ή το βλέπουμε μόνο. Ή μόνο το βλέπουμε στα σύριαλ. Γιατί και το. Τι, είναι όλα εντάξει, γιατί σε βλέπω, Μυριγκόγκο. Θες να σηκωθείς να το τσεκάρει. Το ξέρω, θες να σηκωθείς να τσεκάρει. Σε βλέπω, αγάπη. Όλα εντάξει, τα κάνουν καλά. Η ομάδα του Στέλιου Κλόν τα κάνει καλά. Γιατί δεν ξέρω πια. Γιατί παιδιά, όχι, μην σπάσει τώρα το σπίτι του ανθρώπου. Σπάσει το, τι με νοιάζει, δεν το ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι είναι, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει άσκηση συγκεκριμένη. Ακούστε τι να την κάνετε. Για να φύγει ένταση. Όταν κάποιο σε θυμώνει πολύ, θα πάρει το μαξιλάρι. Το όποιο μαξιλάρι. Είναι ωραίο, θέλω. Μαξιλάρι. Και θα αρχίσει να το κοπανά το μαξιλάρι. Θα το κοπανά. Και θα σκέφτεσαι ότι κοπανά αυτόν ή αυτήν που σε εκνεύρισε. Ο βλάκας. Μαξιλάρι, για να μην πάμε στον επαγγελισμό. Όχι, απλά είναι αυτά. Το μαξιλάρι θα κάνετε και μετά κάνετε και το πάτερ ημών, μπας και ζωθείτε. Εδώ πέρα τώρα στην περίπτωση αυτή, ή μαξιλάρι, ή σπα στο σπίτι, ή απλά χωρίζει εδώ και τόσο καιρό. Ρωτάει. Ναι. Καλησπέρα στην παρέα και... Εντάξει, φτάνει. Παιδιά, υπάρχει και κόσμος που βλέπει ρουξουκ. Υπάρχει και κόσμος που αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται. Οι άλλοι πάνε, έχει τελειώσει. Δεν πειράζει. Πω. Ευτυχώς είναι κολλητή μου, γιατί διαφορετικά θα είχε πάει σπίτι, την είχε κάψει. Θα ήταν αυτή που έστειλε το μήνυμα, τη σπάσω το σπίτι. Και στον πανέμορφο Νικόλα μας. Ανεργία, αυτό μου βγήκε. Τι θα κάνετε τις γιορτές, καλέ, όλοι με ένα ακορντεόν, θα πιάσετε όλες τις γωνίες. Θα εκφράσω τον πόνο μου περιληπτικά, ευγενέστατα. Η κολλητή μου τα έφτιαξε με τον πρώην μου, πόσο περιληπτικό. Μία εβδομάδα αφού χωρίσαμε, μαγικό. Στην αρχή δεν με ένοιαζε, ψέμα. Στην αρχή, να το πούμε και αυτό, είναι που πάγωσες. Σε ένοιαζε, απλά είναι που παθαίνεις το σόκ, λες αποκλειστικά. Τι γίνεται, τι λέτε, τι λέμε.
Ωραία. Ό,τι την αρήμαθε. Γλυκίτα τόσο. Με τους συνεργάτες, γλυκίτα. Ευχαριστώ. Το έχω καταφέρει με ησυχία και προσευχή. Στην αρχή, λοιπόν, που πιστεύουμε ότι δεν μας νοιάζει κάτι τέτοιο, είναι ψέμα. Είναι απλά ο οργανισμός που κάνει μία άμυνα και σε παγώνει. Ναι. Και λες, σε πείραξε φυσικά από την αρχή. Όμως τώρα, να το, τώρα σούσκα, σε άφησε τον χρόνο. Το όχι μόνο με νοιάζει, τον θέλω πίσω. Αυτή την υπερβολή δεν θέλω τώρα. Τι να κάνω και να χωρίσω και να είμαστε πάλι μαζί. Τίποτα, παιδάκι μου. Μην διεκδικείτε πράγματα που δεν σας διεκδικούν. Είναι βαρετό. Νίκο. Νίκο. Ναι. Νίκο, μ' ακούς? Ναι. Νίκο, έχω πρόβλημα. Αγάπη μου, πού είναι οι γονείς? Πόσο χρόνο είναι, καλέ? Ποια είσαι? Είμαι 24. Είμαι κολλητούλα. Είσαι η κολλητούλα. Πόσο χρόνο είσαι, κολλητούλα μου? 24. Πολύ νάζει για 24. Ωραία. Πες μου, αγάπη μου, πού μπορεί να θεωρείς ότι μπορεί να σε βοηθήσω? Ποια? Ακού, Νίκο. Ακούω, Νίκος. Καταρχάς είμαι από την Κύπρο. Α, μάνα μου, κόρη, από πού? Από τη Λεμεσό. Από τη Λεμεσό. Α, μέχρι και αυτό, από τη Λεμεσό. Μ' αρέσει πολύ. Ωραία. Ακού, Νίκο. Ναι. Είμαι σε σχέση με έναν υδραυλικό. Και αυτός 24. Και αυτός, άρα 48 σύνολο. Και είστε και οι δύο στην Κύπρο, Κύπριος. Ναι. Είμαστε σχεδόν 2 χρόνια μαζί. Almost 2 years. Perfect. Γνωριστήκαν όμως μέσω μιας φίλης. Στην αρχή όμως εγώ δεν. Μετά όμως έτυχε και ήθελα να έρθει για μια δουλειά στο σπίτι. Είχες δουλειά. Την αγαπώ, την πω. Ναι, υδραυλική δουλειά. Ναι, εννοείται. Σωρινώσεις. Ήρθε για να επιδιορθώσει κάτι. Ήρθε, ωραία, ναι. Και τον κράτησα γιατί ήταν καλό στη δουλειά του. Ναι. Συγγνώμη, παίζει κάποιον υπονοούμενον που δεν αντιλαμβάνομαι ή όχι? Όχι, είχε πείρα στη δουλειά του, ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολλά ωραία. Πολύ καλός. Επίσης όμως, επίσης, το καλοκαίρι, επειδή εγώ είμαι καρκίνος, αλλά με οροσκόπο παρθένων. Α, μα αλλά παρθένων, με καρκίνος, με παρθένων. Δεν είναι ευδοκιμείο υδραυλικών. Ναι, υδραυλικός όμως είναι δίδυμος. Α, μάνα μου, πολλοί κόσμος, Έχετε τον κοινό τον πλανήτη, ασυμπήλιο. Τον κοινό πλανήτη όμως έχετε τον κοινό πλανήτη, τον Ερμή. Δεν ξέρω. Το προσπαθούμε. Όχι, έχει συμβεί από μόνο του, στο σύμπαν, δεν ρωτάει. Έχετε κοινό πλανήτη, δεν επικοινωνείτε ωραία? Επικοινωνούμε. Mm. Άρα λοιπόν εσύ είσαι καρκίνος με παρθένων και ο υδραυλικός είναι δίδυμος με... Α, δεν ξέρω. Το πρόβλημα όμως είναι... Σας παρακαλώ, κυρία μου, να σεβόμαστε και την ρουμπρίκα της εκπομπής. Πώς έρχεστε χωρίς τον οροσκόπο του υδραυλικού? Όχι, έχω μισή πληροφορία. Συνέχισε όμως. Δεν είναι η πληροφορία όλη, Στέλιο. Το καλοκαίρι όμως στα γενέθλια μου γνώρισαν έναν νοσηλευτή. Νοσηλευτή ή βουλευτή? Νοσηλευτή. Νοσηλευτή. 30 ετών αυτός. Ανεβαίνεις και πας, κορούα. Ωραία. Καρκίνος όμως. Καρκίνος? Και αυτός. Ναι. Έτσι έκανα απλά εφέ. Δεν είναι ωραίο. Γκρίνια. Εγώ γιατί τα ξέρω ζώδια. Τα βρίσκουμε όμως αλλού. Τα βρίσκεται όμως αλλού. Ναι. Που δεν τα βρίσκεται με τον υδραυλικόν. Εκεί τα φτιάχνουμε, τα βρίσκουμε, ενώ με τον νοσηλευτή μόνο τα βρίσκουμε. Εσύ είσαι τώρα εις διπλούν. Στο περίπου. Όλα στο περίπου μας τα λες, κολλητούλα. Τι γίνεται? Τι εννοείς, παιδί μου? Κοίταξε, με τον νοσηλευτή βρεθήκαμε 1-2 φορές. Μία ή δύο? Δύο. Δύο, πιο χαμηλά. Μια μισή, ναι. Δεν μετά. Δύο, ωραία. Όχι ωραία. Όχι, ήταν ωραία. Α, δεν ήμουν παρόν, συγγνώμη. Μα είναι δυνατόν, τι μας λέει η κοπέλα, Στέλιο? Αχ, Στέλιο.
Θα σε κατεβάσω με τα διόδια, πες στο κέντρο. Άρα, ρε κορίτσι μου, άρα εγώ πού μπορώ να βοηθήσω, να βγάλω συναστρία, πού να βοηθήσω. Δεν ξέρω ποιον να κρατήσω, τον υδραυλικό ή τον νοσηλευτή. Κοίταξε τώρα, όσο έχουμε ακόμα πανδημία, ο νοσηλευτής είναι χρήσιμος. Αλλά ο υδραυλικός θα είναι για πάντα χρήσιμος. Ξέρεις τι σκέφτηκα. Α. Δεν μου στέλνεις το Γιάννη. Γιατί σπίτι δίχως Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Σπίτι δίχως Γιάννη προκοπή. Αχ, σας συχαίνω με όλους, σας συχαίνω με όλους, σας συχαίνω. Άκουσα τον... Το τάμπλετ! Άκουσα τον όνομά μου και πετάχθηκα. Θα σπα... Βάνια. Για αγάπη. Η Βάνια χαιρετάει και άλλη δυο λεπτά. Βάνια. Σε αγαπώ πολύ. Κι εγώ κορίτσι μου, αλλά τι περνάς κι εσύ. Τι μια χαρά περνάει αυτή. Τι να πει και ο υδραυλικός και ο νοσηλευτής. Αχ, Θεέ μου. Μήπως ο νοσηλευτής να έρθει από εδώ που θα μείνω από καρδιά. Άρα λοιπόν, θέλεις το Γιάννη τι που... Να κάνω. Θα σου το στείλω πακέτο, fragile, το Γιάννη θέλει. Ο Γιάννης όμως δεν είναι ούτε νοσηλευτής, ούτε υδραυλικός. Τι είσαι... Δεν πειράζει, θα τα βρούμε. Εσύ καλόβολη, τα έχει βρει με όλες οι ειδικότητες. Ο Γιάννης αρχικά, ο Γιάννης είναι σε σχέση σοβαρή που πάτε για γάμο, δεν πάτε. Όψο καρισμένος. Δεν είσαι. Όχι. Ακόμα μόνος σου είσαι. Μόλις. 2 χρόνια, 3 που είναι μόνος του, μήπως είναι ελαττωματικό το στόχο μου. Δεν γίνεται να μην έχει φύγει. Μα τον έχουμε στείλει, τον έχουμε στείλει όπου μας τον έχουν ζητήσει. Επιστρέφεται. Άθικτος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Μάριος είναι εκεί. Όλε! Αγάπη μου, τι έγινε, σούπερ μάρκετ. Ο Μάριος είναι εδώ, αλλά... Έλα. Δεν είναι... Α, έλα Μάριε. Εσείς τι κουμπί είναι αυτή. Έλα γρήγορα, Μάριε, γρήγορα. Δεν έλα. Θα μείνει κανείς να δουλέψει εδώ. Πάντα γρήγορα, βιάζεται και... Όχι, κάτσε όπου νομίζεις, καθίστε. Α, κάθονται κοντά, είναι φίλοι, μήπως σου στείλω μαζί. Ναι, βγάλτε μια φωτογραφία να έχουμε. Ρε, βγάλτε μια φωτογραφία να σας θυμόμαστε που θα απολυθείτε. κοίταξε τώρα, ανοίξε το πλάνο, Φώτη, μη φοβάσαι. Άμα δεν μας έχουν κλείσει από το έσουρου. Κοίταξε τώρα. Το έχω Μάριο Μαύρο, έχω Μπορντό Γιάννη, ο Μπορντογιάννης και ο Μαυρομάριος, τα παιδιά αυτά. Μάριε, δεν θες να έχεις πάει Κύπρο, αυτή είναι η ερώτηση. Δεν έχω πάει. Α, δεν έχει πάει 2 φορές. Ευκαιρία. Άρα, κολιτούλα, έφυγε η κοπέλα. Όχι. Α, σκέφτεται τι θα διαλέξει. Δεν θέλω να σε βάλω σε κόμπο, γιατί έχεις ήδη ένα δίλημα υδραυλικών και τι είναι ο άλλος, μουσικό, νοσηλευτής, ωραία. Οπότε θα σου στείλω 2 ανθρώπους από σαν Ελλάδα προς Κύπρο, 12, 12 points, σαν 12 points, σαν Eurovision. Σου στέλνω 2 δωδεκάρια. Α, τώρα... όχι, τίποτα. Δεν πειράζει, δεν το πιάσε. Πιάσ' το και θα με θυμηθείς. Οπότε θα τα βρείτε, κορίτσι μου, δεν μπορώ να βοηθήσω. Ήδη εγώ ντρέπομαι. Ντράπηκα. Και είμαι ακόμα αγχωμένος. Και άλλοι μιλάνε στον αέρα. Ακούγεστε. Τίντσον, να πλάσμα. Πάμε, ευχαριστώ, φύγετε. Πάρτε και αυτά όπως φεύγετε.